Στο νοσοκομείο Μυτιλίνης επέλεξε για να χειρουργηθεί στην νευροχειρουργική κλινική μία ασθενής από την Αθήνα, η οποία είναι και υγειονομική υπάλληλος. Η κυρία Αθηνά Κουτσοπούλου, μιλώντας στον Έολο, περιέγραψε τους λόγους που την οδήγησαν στο να πάρει αυτή την απόφαση. Αναφέρθηκε με θέρμα λόγια για τον νευροχειρουργό Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη, ο οποίος ανέλαβε την επέμβαση και την εμπιστοσύνη που το έδειξε από την πρώτη στιγμή, καθώς και για το προσωπικό του νοσοκομείου για τις συνθήκες νοσηλείας. Εσείς χειρουργηθήκατε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, στείλατε μια εκπιστοσύνη. Ναι, πρόσφατα, δηλαδή σκεφτείτε, είμαι ουσιαστικά 15 μέρες χειρουργημένη. Μάλιστα, και έχετε επιστρέψει στο σπίτι σας? Έχω επιστρέψει στο σπίτι, ναι, είναι λίγο υπέρβαση τώρα για μένα το ότι μιλάω, αλλά εντάξει, επειδή γίνεται για καλό σκοπό. Ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας που είχατε? Ένα θέμα στο κεφάλι, το οποίο ήθελε μια... Έχριζε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Δηλαδή έγινε χειρουργείο κρανιοτομής και τα λοιπά σε βαθύ σημείο. Πολύ δύσκολη επέμβαση δηλαδή. Δύσκολη επέμβαση. Οποιαδήποτε επέμβαση αφορά το κεφάλι, καταλαβαίνετε. Εντάξει, σίγουρα ναι, έχει βαθμούς δυσκολίες. Δεν το συζητώ. Πώς μάθατε για το νοσοκομείο Μυτιλίνης και την νευροχειρουργική κλινική και ειδικότερα για τον γιατρό τον Ευρυβιάδη Μπαϊραμίδη? Το έμαθα από κάποιους ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν και με φέρανε σε επαφή. Είχα κάνει κάποιες επαφές με γιατρούς της Αθήνας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, με κέρδισε ο συγκεκριμένος γιατρός και άνθρωπος, τα τονίζω και τα δύο, τόσο για την άρτια επιστημονική του κατάρτιση. Μου ανέπνευσε μια εμπιστοσύνη εξ αρχής, για να είμαι ειλικρινής. Δεν την πήρα εύκολα την απόφαση, άργησα να την πάρω. Δηλαδή είχα πολλούς ενδιασμούς στο να έρθω. Εν τω μεταξύ... Δουλεύω, είμαι και εγώ υγειονομική υπάλληλος, δουλεύω στον χώρο της ψυχικής υγείας. Εμείς στον χώρο της ψυχικής υγείας χρησιμοποιούμε μια ορολογία, το θεραπευτική σχέση. Θεραπευτική σχέση είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για να προχωρήσει το κομμάτι της ίασης σε έναν ασθενή. Δηλαδή το χτίσιμο αυτό της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Και επειδή αυτό το κλικ έγινε από την αρχή και συνεχίστηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμένα αυτό. Εσείς μάθατε μέσω γνωστών σχετικά με τα χειρουργεία που γίνονται εδώ ή διαβάσατε? Πώς ξεκίνησε αυτό? Σίγουρα μέσω κάποιων γνωστών και από εκεί και πέρα το έψαξα και εγώ. Ήρθα σε επαφή μαζί του. Ήταν εξ αρχής... Οφείλω να το πω αυτό, γιατί δεν είναι όλοι γιατροί έτσι. Και ανοιχτός και δεκτικός και με υπομονή, ό,τι έγραψε και στο κείμενο. Και επεξηγηματικός. Του έστειλα τις εξετάσεις. Κάποια στιγμή κάναμε και μια συνάντηση και είδε όλες τις εξετάσεις κτλ. Είχα έρθει σε επαφή, όπως σας είπα, και με γιατρούς εδώ στην Αθήνα, αλλά δεν είχα αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Είναι σημαντικό το κομμάτι ότι προτιμήσατε ένα περιφερειακό νοσοκομείο από τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας, που έχει επίσης πολύ καλούς γιατρούς, έτσι δεν είναι? Έχει επίσης πολύ καλούς γιατρούς, αλλά σας λέω, στέκομαι πολύ στο κομμάτι αυτό της άρτιας επιστημονικής κατάρτισης και στο κομμάτι του ότι με πλαισίωσε υποστηρικτικά, δηλαδή μου έδωσε θετική ενίσχυση. Δεν είναι δεδομένο αυτό ότι το λαμβάνεις από παντού. Γενικότερα, πώς ήταν η νοσηλεία σας στο νοσοκομείο, πώς είδατε δηλαδή την... Η εμπειρία μου στο νοσοκομείο ήταν ως εξής. Σίγουρα είναι ένα νοσοκομείο με πάρα πολλές ελλείψεις, έτσι. Δεν θυμάμαι ονόματα δυστυχώς για να αναφέρω ονόματα ανθρώπων που ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Όλη η ομάδα της νευροχειρουργικής λειτουργούσε άρτια, αναισθησιολόγος, οι νοσηλευτές. Υπήρχαν ελλείψεις της βάρδιας των νοσηλευτών, αυτό ήταν πάρα πολύ εμφανές. Δηλαδή, κάναν υπερβατική προσπάθεια οι άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν. Είχε πάρα πολλούς ασθενείς στο νοσοκομείο εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω αν είναι συνέχεια έτσι, αλλά στην περίοδο που νοσηλεύτηκα εγώ ήταν πάρα πολλοί ασθενείς. Σαφώς είναι νοσοκομείο με ελλείψεις, αλλά μου έκανε εντύπωση το ότι η συγκεκριμένη κλινική λειτουργεί τόσο καλά. Δεν το περίμενα δηλαδή. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ξεχωριστή. Και τι θα λέγατε σε κάποιον άλλον που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο? Αυτό που θα έλεγα σίγουρα θα τον ενθάρρυνα, θα έφερνα αυτή την πληροφορία όπως και τη φέρνω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δίνονται λύσεις και να ανοίγουν πόρτες, να δημιουργούνται διέξοδοι. Στα διέξοδα του πάσχοντος. Ποιος είναι ο πάσχον? Ο πάσχον είναι ο ασθενής, ο αναγκεμένος, ο κάθε άνθρωπος που καλείται να βρει λύση και ίαση σε μια δεδαλώδη συνθήκη υγειονομικού χάους. Και επίσης υπάρχει, όπως σας είπα, και το οικονομικό κομμάτι, γιατί τα ιδιωτικά νοσοκομεία ζητάνε αστρονομικά ποσά για να γίνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις. Οπότε το να βρει ένα νοσοκομείο που να έχει και άρτη επιστημονική κατάρτιση από έναν γιατρό, αλλά και να μην, να μην χρειάζεται να ξοδέψει μια περιουσία που ενδεχομένως να μην έχει. Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση. Δεν το συζητώ.